Με ένα μήνυμα στο smartphone μπορεί πλέον ο καθένας να ενημερώνεται για τυχόν βλάβες στο αυτοκίνητο που οδηγεί. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μέσω της πρωτότυπης συσκευής που τσεκάρει την υγεία του οχήματος. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δημήτρης Μπαρμπάκος συναντήθηκε με την Αθανασία Τσακύρη και με τη βοήθεια του Σταύρου Καρκάνη πέρασαν από την ιδέα στην πράξη. Η συσκευή ονομάζεται Hermes V προσφέρει σε πραγματικό χρόνο και όσο το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, καταγραφή όλων των λειτουργιών της μηχανής. Το κυριότερο όμω είναι ότι όταν προκύψει κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο και καθώς το αυτοκίνητο βρίσκεται στο δρόμο, καταγράφεται αυτή η βλάβη μέσα από αυτή τη συσκευή μεταφέρεται στο, στο cloud και ενημερώνεται άμεσα ο οδηγός, όχι μόνο για την βλάβη, αλλά ε, γίνεται αξιολόγηση της βλάβης, της κρισιμότητα της βλάβης και ερμηνεία αυτής. Οπότε ο οδηγός ξέρει να πάσα στιγμή τι έχει συμβεί στο αυτοκίνητό του και αν θα πρέπει να το κινητοποιήσει ή όχι. Η συσκευή τοποθετείται πολύ εύκολα στη θύρα του διαγνωστικού κάτω από το τιμόνι του αυτοκινήτου σε όλα τα οχήματα κυκλοφορίας από το 1998 και μετά. Όσα στοιχεία καταγράφονται μεταφέρονται στον προσωπικό λογαριασμό του κάθε οδηγού. Ο ιδιοκτήτη έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τι ειδοποιήσει με ένα μήνυμα στο κινητό ή στο τάμπλε του. Στην ουσία η συσκευή αυτή λειτουργεί ακριβώ όπω ο εγκέφαλο που συνδέει ο μηχανικό όταν πάμε το όχημά μα στο συνεργείο. Εδώ βλέπουμε για παράδειγμα τρει διαδρομέ. Στην πρώτη πόλη τα σημεία είναι μπλε, ενημερώνει το οδηγό ότι δεν υπάρχει καμία βλάβη. Στη δεύτερη, που το περίγραμμα είναι πορτοκαλί και η μηχανή έχει γίνει πορτοκαλί, έχει προκύψει κάποια βλάβη, δηλαδή αλλά δεν είναι μεγάλη σοβαρότητα. Ενώ στην τρίτη, που είναι το κόκκινο χρώμα, ε, μάλλον υπάρχει κάποια σοβαρή βλάβη και ο οδηγό θα πρέπει να πάει στο συνεργείο. Αν, για παράδειγμα, μια εταιρεία νοικιάσεω αυτοκινήτων τοποθετήσει αυτή τη συσκευή στα οχήματά τη, τότε θα έχει τη δυνατότητα να ξέρει ανα πάσα στιγμή πού αυτά βρίσκονται και αν παρουσιάζουν κάποια βλάβη. Έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με διάφορους συνεργάτες, πιθανούς συνεργάτες και πελάτες και στην ελληνική αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Η πρώτη φάση, τώρα που θα λειτουργήσει, θα είναι η πιλωτική φάση, όπου θεωρούμε ότι με 500 συσκευές θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε με σιγουριά να αγοράσουμε μια αξιόπιστη συσκευή και βέβαια με πολύ ασφαλή δεδομένα. Η Hermes V αποτελεί μια από τις 25 ομάδες του δεύτερου κύκλου του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank Egg Enter Go Grow. Στου χώρου του κατάφεραν να εξελίξουν την επιχειρηματική του ιδέα και να την κάνουν επιχείρηση. Εμεί βοηθάμε, ουσιαστικά δίνουμε όλα τα, τη, την ποιοφόρηση, τη γνώση, τα εχέγγυα, τη βοήθεια μέσω καταρχήν τη υποδομή του ΕΚ, μέσω των μεντόρων, κάθε μία ομάδα έχει μέντορα, μέσω οποιασδήποτε υπηρεσία υπάρχει ανάγκη να έχουν, από λογιστικά μέχρι οικονομικέ υπηρεσίε, μέχρι στρατηγικό μάρκετινγκ ή επικοινωνία. Το κόστο αγοράς τη συσκευή και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο ενό τριετού συμβολέου δεν θα ξεπερνά τα 250 ευρώ.